Καλησπέρα. Λοιπόν, για πείτε μας δύο λόγια για αυτή την έκθεση. Να πούμε ότι είναι μία μέρα θα κρατήσει αυτή η έκθεση, όμως συγκεντρώνει έργα από περίπου 10 χρόνια, έτσι δεν είναι, 10 χρόνια δικής σας έμπνευσης και δημιουργίας. Ναι, η προηγούμενη φορά που είχα κάνει έκθεση στη Ζάκυνθο ήταν πριν 10 χρόνια, το 2005, με θέμα προσεισμικά τοπία. Είχα ζωγραφίσει από παλιές φωτογραφίες προφανώς της προσεισμικής Ζακύνθου, τοπία Ζακυνθινά. Από τότε δεν είχα ξανακάνει και αποφάσισα έτσι όλη αυτή την περίοδο που... Εντάξει, αρκετοί Ζακυνθινοί βέβαια έρχονται στην Αθήνα και βλέπουν αυτά που κάνω, αλλά τέλος πάντων αποφάσισα αυτή τη δεκαετία που πέρασε να δείξω περίπου τι έχω κάνει. Κυρίως βέβαια αυτό που έχω κάνει πέρσι που έκανα μια έκθεση στην Αθήνα και η ραχοκοκαλιά της έκθεσης που είναι απόψη στο Αργάσι είναι από αυτή την έκθεση, αλλά περιέχει και παλιότερα έργα, όπως είπα, της τελευταίας δεκαετίας. Mm-hmm. Θεματικά αυτά πού ανήκουν τα έργα? Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Απλώς από την προηγούμενη έκθεση αυτή των προσεισμικών τοπίων έχει αλλάξει λίγο το ύφος μου, δηλαδή είναι κάπως πιο προσωπικό και η γραφή είναι πιο συγκεκριμένη προσωπικά δική μου, λίγο διαφορετική δηλαδή από αυτή που συνέβαινε πριν 10 χρόνια. Και γι' αυτό αυτή η έκθεση έχει ουσιαστικά μια ενότητα, διότι είναι η πιο προσωπική γραφή που ζωγραφίζω τα τελευταία χρόνια. Τώρα τα θέματα είναι τα ίδια. Τα ίδια που ζωγράφιζα πάντα δηλαδή. Η Ζάκυνθος είναι αρκετά μέσα σε αυτά τα έργα και τα θέματα που με απασχολούν. Δηλαδή ο έρωτας, οι φιλικές σχέσεις, οι ερωτικές, η οικογένεια, το σπίτι, η μοναξιά, η μοναχικότητα, η έφηβη. Κυρίως αυτά έτσι με βασανίζουν και με, πώς το λένε, στα έργα μου κυρίως αυτά θα βρει κανείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το τελευταίο διάστημα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κυρίως οι ζωγράφοι από τους καλλιτέχνες χρειάζονται μια συγκεκριμένη ηρεμία και ψυχολογική έτσι, ισορροπία ώστε να δημιουργήσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγει με τη μία. Έτσι, δεν είναι. Ένας πίνακας μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη διεργασία για να ολοκληρωθεί. Εάν μπορέσατε να βρείτε τη διάθεση και να δημιουργήσετε, αν αντιληφθεί κανείς τα πόσα περνάμε, εν πάση περιπτώσει, ως λαός το τελευταίο διάστημα. Ναι, εγώ από μικρός ήμουν της σχολής που έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης ότι κάθε πρωί σηκώνομαι, κάθομαι στο γραφείο μου και γράφω ο ποιητής. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι της σχολής. Σήμερα έχω έμπνευση και θα ζωγραφίσω. Και έτσι γίνεται κιόλας και η ζωγραφική, τα άλλα είναι λίγο έτσι ρομαντικά παραμύθια. Θέλω να πω πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Ότι κάθε μέρα εκεί κάθεσαι και δουλεύεις. Όντως κάποιες μέρες δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν βγαίνει, αλλά όπως και σε όλες τις δουλειές και σε όλη μας τη ζωή. Μόνο έτσι, πώς να το πω, ας το πούμε, έρχεται και η έμπνευση, δηλαδή δουλεύοντας κάθε μέρα. Τώρα από αυτό που περιγράφεται, ότι όλοι βιώνουμε κάποιες δυσκολίες, κάποιες περισσότερες, κάποιες λιγότερες, στα έργα μου θα βρει κανείς αρκετή πραγματικότητα που δεν είναι ίσως ευχάριστη. Mm-hmm. Θέλω να πω, έχει ένα ρεαλισμό, ίσως ένα πόνο. Αυτό όμως που συμβαίνει, αλλά αυτό είναι έτσι μια βαθιά ιστορία προσωπική του καθενός, είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλοι βιώνουμε δυσκολίες. Το θέμα είναι αν τελικά αυτό μας οδηγεί σε μια απόγνωση ή μας οδηγεί σε μια ελπίδα. Τα έργα μου είναι κυρίως το δεύτερο, στην ελπίδα και σε μια αισιοδοξία. Άρα και τα καλά και τα κακά ερεθίσματα, όπως και να έχει, είναι έμπνευση. Ασφαλώς. Έμπνευση είναι η ζωή. Κοιτάξτε, πρώτα είναι η ζωή. Να ζούμε. Και να ζούμε εννοούμε ποιοτικά και με τους φίλους μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε κτλ. Η τέχνη έρχεται μετά. Βέβαια, τέχνη χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και φυσικά η έμπνευση για να κάνει κανείς τέχνη είναι να ζει. Να ζει δηλαδή και την κανονική ζωή που ζούμε όλοι.
Όπως μας είπατε, είχατε τις εκθέσεις κυρίως στην Αθήνα και μετά από το 2005 ουσιαστικά είναι οι έκθεσεις που θα έχουν τη χαρά να δουν οι περισσότεροι Ζακυνθινοί από κοντά απόψε. Ποια είναι η σχέση, πιστεύετε, των Ζακυνθινών κυρίως με τη ζωγραφική? Με τη μουσική την ξέρουμε, την έχουμε ακούσει, την γνωρίζουμε. Με τη ζωγραφική όμως υπάρχει? Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, εγώ μπορώ να σας πω ότι συγκινούμε αρκετά με την επικοινωνία που έχω με αρκετούς Ζακυνθινούς για αυτά που κάνουν. Εγώ λοιπόν κάθομαι και ζωγραφίζω και κάποιοι τα βλέπουν και συγκινούνται. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι λίγο περίεργο. Γιατί να συγκινηθούν? Κοιτάξτε, προφανώς εγώ εκφράζω κάποια πράγματα κυρίως υποσυνείδητα, τα οποία όταν κάποιος τα βλέπει, του θυμίζουν κάτι. Κάτι, πώς το λένε, αγγίζω προφανώς από το παρελθόν. Mm-hmm. Αυτή είναι η όλη η ιστορία. Εγώ, εντάξει, βρίσκω αρκετή ανταπόκριση και στη Ζάκη. Και στον Ιστιζάκη. Mm-hmm. Και εντάξει, είναι και μια μεγάλη ικανοποίηση και μεγάλη συγκίνηση αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό, εντάξει, πας και κάνεις κάτι άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και όντως η συγκίνηση είναι ένα δείγμα ότι αγγίζει και τις πιο βαθιές χορδές που μπορεί να έχει κάποιος καλλιτεχνικές ή εν πάση περιπτώσει ευαισθησίες που μπορεί να έχει. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή κανείς δεν κάνει τέχνη για να κάνει τέχνη. Mm. Αν η τέχνη δεν είναι μια επικοινωνία, αν δεν αφορά κανέναν, δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, δεν γίνεται για αυτόν που την κάνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε λοιπόν, απόψε στις 8 θα ξεκινήσει η έκθεση περίπου. Λοιπόν, να τα πω. Λοιπόν, είναι στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο εκκλησάκι που είναι στο Αργάσι, πάνω στη θάλασσα. Θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Εντάξει, είναι η Δύση του Ηλίου, μαγική. Η πόλη εκεί είναι πανέμορφη. Πιστεύω να είναι ένα ωραίο βράδυ. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά σίγουρα. Και θα χαρώ να σας δω. Θα είναι βέβαια και το Ιωνενική. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας να πούμε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα και βέβαια να τα επικοινωνήσουμε και στον κόσμο. Καλό σας απόγευμα και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.